πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα εθνικά μας ζητήματα με τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Γεια σας κύριε Λιγερέ. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε από το πιο φρέσκο. Είναι ζήτημα, όπως το βάζουν οι αντιπολιτεύσεις, η μη συμμετοχή μας στη διάσκεψη για τη Λιβύη. Ο Γερμανός πρέσβης νωρίτερα, μιλώντας στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Πάτρα, είπε πως σε αυτή που η ατζέντα έχει διαμορφωθεί από το 19, μετέχουν χώρες που έχουν στρατεύματα στην Λιβύη. Να το δούμε υπ' αυτή την οπτική. Υπάρχει ένας αποκλεισμός της Ελλάδος? Δεν υπάρχει αποκλεισμός, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε ούτως ή άλλως από την αρχή συμμετοχή. Άρα είναι λογικό να κοιτάζουμε το θέμα των στρατευμάτων, γιατί είναι αυτό που απασχολεί την περιοχή. Εμείς καλά κάναμε που κάναμε επαφές σε διπλωματικό επίπεδο και πολιτικό. Αλλά όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι ένα θέμα που έχει ήδη καθοριστεί εδώ και καιρό. Δεν είχαμε κάνει άλλες συναντήσεις τέτοιου τύπου, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιμένουμε πάνω σε αυτό. Το ξέραμε ήδη από πριν ότι έτσι θα λειτουργήσει και έτσι λειτουργεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση τώρα των ελληνοτουρκικών, διότι είχαμε τις δηλώσεις και τις κινήσεις βεβαίως. Λέω για τις κινήσεις με την επιλογή Τσαβούσογλου για πρώτη φορά να ξεκινήσει από τη Θράκη και όχι εκεί να κλείσει το ταξίδι του. Αλλά είχαμε και τη δήλωση Δένδια ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πάμε να δούμε τη δική σας αποτίμηση. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε, αλλά το εξετάσουμε λίγο από πιο μακριά, είναι πολύ απλό, είναι να δούμε τι έχει γίνει μεταξύ της Τουρκίας και της Παλαιστίνης, γιατί είναι ένα θέμα που το ξέραμε ήδη από το 2018 και τώρα έχει κυρωθεί από την Βουλή της Τουρκίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν συζητάμε. Το βλέπετε και όταν είχαμε προβλήματα στα Ιεροσόλυμα, η Ελλάδα τουλάχιστον φαινομενικά ήταν κάπως ουδέτερη και δεν έπαιρνε θέση. Και θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε όλοι αυτοί που υποτίθεται έπαιρναν κάποια θέση, ήξεραν ότι η Τουρκία είχε υπογράψει αυτή τη συμφωνία με την Παλαιστίνη, ήξεραν αν την έχουν υπογράψει με την Χαμάς ή με την Φατάχ, ήξεραν ποιες είναι οι επιπτώσεις, γιατί θεωρεί ότι αυτός που έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι αυτό ένα βήμα για να κάνουν το ανάλογο από την πλευρά της Παλαιστίνης. Άρα, για να το κοιτάξουμε ψύχρεμα, όπως συνηθίζουμε όταν είμαστε μαζί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, γιατί εμείς τα είχαμε υπολογίσει από το 2012, άρα είχαμε βγάλει χάρτες. Πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει Κύπρος, στην πραγματικότητα η λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να έχει κοινή οριοθέση με την Τουρκία. Διότι πολύ απλά λόγω καμπυλότητας είναι κλειστή περιοχή, κάνει ένα κλειστό κερτό τρίγωνο από τη μια πλευρά και η ΑΟΣ του Ισραήλ και η ΑΟΣ της Αιγύπτου καλύπτουν, αν θέλετε, συνθλίβουν εν πάση περιπτώσει την έξοδο της Παλαιστίνης σε κάτι τέτοιο. Σωστά. Κατά συνέπεια τώρα όταν βλέπουμε ότι η Τουρκία δηλώνει ότι θα ήταν καλό να κάνουμε μια οριοθέτηση με την Παλαιστίνη, υπονοώντας βέβαια μέσω της Γάζας, ξέρουν τόσο λίγο σε θέματα υπολογισμών που δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε Κύπρος πάλι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, δεν τα βλέπουμε σωστά και έχουμε διάφορες αναλύσεις και στο τέλος λέμε και γιατί να μην το κάνουν. Αλλά λέω απλώς ότι όπως είχαμε την αποτυχία με τη Λιβύη θα έχουμε και αυτή την αποτυχία. Εδώ θα είναι όμως πιο περίτρανο, γιατί έχουμε ήδη δύο κυβερνήσεις στην Παλαιστίνη, γιατί είναι το θέμα η επίσημη, η ανεπίσημη, οι εκλογές από το 2005 και τώρα περιμέναμε τις νέες εκλογές. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για την Τουρκία και λέμε μετά αν αυτό μπορεί να επεκταθεί και στα θέματα της Ελλάδος, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η Παλαιστίνη με την Τουρκία δεν έχουν καμία σχέση όσο αφορά την ΑΟΣ και δεν οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει Κύπρος. Άρα επίσης, επειδή υπάρχει Κύπρος ούτως ή άλλως, και επειδή έχουμε συμφωνία της Κύπρου με το Ισραήλ αλλά και με την Αίγυπτο, είναι εξασφαλισμένο ότι αυτό είναι απλώς λόγια και προπαγάνδα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάντως κάποιος θα έλεγε ότι δεν μπορεί η μεγάλη Τουρκία να κάνει μια τέτοια μεγάλη γκάφα, επειδή έχουμε ακούσει απίστευτους, ανυπόστατους ισχυρισμούς μέχρι σήμερα στη δημόσια ρητορική των Τούρκων αξιωματούχων. Αποκλείεται να είναι ένας ακόμη τέτοιος ισχυρισμός.
Βεβαίως, μα είναι ένα μείγμα. Είναι γκάφα, υποτίθεται, από τους ειδικούς που δεν τα υπολογίζουν και θεωρούν ότι άμα δεν υπάρχει Κύπρος θα υπάρχει ζώνη επαφής. Και είναι βέβαια και εκμετάλλευση από τους πολιτικούς, γιατί είναι ένας τρόπος να συζητάμε για το θέμα ενώ είναι ανύπαρκτο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς, αντί να συζητάμε περισσότερο για αυτό το θέμα, να κοιτάζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα για την οριοθέτηση της Ελλάδος με την Κύπρο και την οριοθέτηση της Ελλάδος και της Κύπρου με την επέκταση στην Αίγυπτο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο, ακόμα και όχι μόνο θεσμικά και γεωγραφικά, αλλά και επίσημα σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είναι αυτό που φοβάται η Τουρκία και γι' αυτό προσπαθεί να έχει αυτή την κινητικότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν λέτε ότι δεν μπορεί να είναι γκάφα, εγώ βλέπω ο υπεύθυνος, μιλάω τώρα για ναυτικό, ναύαρχος, που είχε υποστηρίξει ότι μπορεί να γίνει το μνημόνιο με τη Λιβύη, μη μου πείτε ότι και αυτός δεν το ήξερε. Στην πραγματικότητα θέλουν να φανεί ότι γίνεται. Απλώς, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλά IQ test για να επιλεχτούν αυτοί οι άνθρωποι και να καθορίσουν τέτοια πράγματα. Άρα πρέπει εμείς καλώς κακώς να λειτουργήσουμε στρατηγικά και διπλωματικά, να τους βάζουμε στη θέση τους όταν υπάρχει ανάγκη, να το θέλουμε ότι άμα δεν υπάρχει και βούληση και έχουμε και επίσης και από την πλευρά μας μια μορφή ραγιαδισμού του τύπου «Μα η μεγάλη Τουρκία δεν ξέρει τι κάνει». Η μεγάλη Τουρκία κάνει πολύ μεγάλες γκάφες και το έχει αποδείξει περίτρανα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό για την δικιά της θεώρηση έχασε τόσα εδάφη. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν είναι ένα κράτος που είναι αξιόπιστο σε τέτοια θέματα. Εγώ θεωρώ επίσης ότι το S-400 ήταν και αυτό μια μεγάλη γκάφα και το βλέπουμε ακόμα και τώρα. Μια άλλη μεγάλη γκάφα, αν θέλετε, γιατί είναι της μόδας, είναι ότι τι είχαν πει για την πανδημία και έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Τουρκία και τώρα ξαφνικά μας ανακοινώνουν ότι πρέπει να αγοράσουν άρον-άρον 12 εκατομμύρια δόσεις από τη Pfizer, η οποία κανονικά είναι ο δυτικός κόσμος, είναι οι εχθροί, είναι οι Αμερικανοί κτλ. Άρα θέλω να πω ότι για να είμαστε κι εμείς σοβαροί, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος συμπεριφέρεται εντελώς ανορθόδοξα και δεν έχει μια στρατηγική, αυτό που έχει σημασία είναι να μην αναλύουμε συνεχώς τι κάνει, αλλά να κοιτάζουμε εμείς τι κάνουμε και οι παρεμβάσεις του υπέξ μας σε σχέση με το Κυπριακό, φαντάζομαι ότι και αυτό σας απασχολεί, ήταν πολύ ξεκάθαρες, γιατί λέει ότι η Τουρκία είναι σε φάση εισβολής και κατοχής. Εγώ χαίρομαι που το λέμε πιο ξεκάθαρα, γιατί μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλώς μια τοπική αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων. Και το άλλο που έχει σημασία επίσης, όσο αφορά τις γκάφες που είπατε, θα χρησιμοποιώ αυτό το leitmotiv για αυτή την εκπομπή, είναι ότι όταν εγώ βλέπω την Τουρκία να λέει ότι δεν μπορεί μέσω πιέσεων της Ευρώπης να πετύχει κάτι η Ελλάδα, είναι αστείο, γιατί όντως μόνο έτσι πετύχαμε πράγματα. Δεν έχουμε πετύχει κάτι χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολύ απλά η Τουρκία, το ξέρετε, για δεκαετίες προσπαθούσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που βλέπει τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, αρχίζει να λέει ότι δεν είναι με τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, άμα το βλέπαμε από την πλευρά της Τουρκίας, θα είχαμε απλώς έναν διάλογο μεταξύ Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων, χωρίς καμία παρέμβαση κρατική. Και τότε ρωτάω, η Τουρκία τότε σαν κράτος τι είναι? Δεν έχουμε το θέμα με τις εγκύτριες δυνάμεις. Δεν είναι μέσα εκεί πέρα η Αγγλία. Δεν είναι και η Ελλάδα. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, βέβαια, εμείς από τη στιγμή που η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004, για μας το φυσιολογικό πλαίσιο είναι το ευρωπαϊκό. Μέσα στην εβδομάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος Biden στον Κύπριο πρόεδρο. Και εκεί λέει ότι εμείς υποστηρίζουμε αυτό που έχουν πει τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτό θα μείνει μέχρι τέλους, κύριε Λιγερέ? Αποκλείουμε το να επιμείνει σε τέτοιο εξαντλητικό βαθμό, όπως το έχουμε δει να κάνει και σε πολλά άλλα μέτωπα και πεδία η Τουρκία, και να μπει σε ένα τραπέζι συζητήσεων? Αυτή τη στιγμή απορρίπτεται. Σωστά. Απλώς πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε πιο πολύ στη διπλωματία παρά στη στρατηγική. Γιατί άμα ρωτήσετε και τους πολιτικούς τους Κύπριους επίσημα σε μια εκπομπή σας και τους ρωτήσετε, θα σας πούν ότι όλοι είναι υπέρ αυτής της λύσης. Άμα όμως τους συναντήσετε στο σπίτι τους, θα σας πούν ότι βέβαια δεν θέλουν αυτή τη λύση.
θέλουν πιο πολύ κάτι που να είναι πραγματικά η απελευθέρωση της Κύπρου. Και άμα το δούμε και ακόμα και το θέμα της ένταξης της Κύπρου, δηλαδή μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πραγματικότητα η Κύπρος έχει ενταχθεί εξ ολοκλήρου, καθώς υπάρχει άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα. Άρα, άμα πραγματικά πιστεύαμε και εμείς σε αυτά τα πράγματα, υποτίθεται οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, σε πρακτικό επίπεδο, τότε η Κύπρος δεν θα έπρεπε να είχε μπει ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το έκανε, και το ίδιο είναι και με την Ευρωζώνη. Άρα πρέπει να, λοιπόν, και εμείς να κοιτάξουμε ότι άλλο λέει η διπλωματία και άλλο λέει η στρατηγική, και από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια και την Τουρκία που λέει τα δικά της, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα υποστηρίζει με πράξεις, είναι μόνο με λόγια. Τι είναι ακριβώς αυτό που έχουμε με την Τουρκία? Είναι μια λυκοφιλία, είναι μια ανακοχή, είναι μια ανοχή, τι είναι? Όχι, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Μπορεί αυτό να σας εκπλήξει. Νομίζω ότι έχουμε το σύνδρομο αρχικά Στοκχόλμης σε σχέση με μια ελληνοτουρκική φιλία του παρελθόντος, και σιγά σιγά βλέπω ότι τα θύματα ξυπνάν και δεν ασχολούνται πια με αυτό το θέμα και καταλαβαίνουν ότι μπορούν να ζήσουν και ανεξαρτήτως. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία, επειδή βυθίζεται συνεχώς οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά με τις επαφές που έχει τόσες φορές, εμείς έχουμε αναβαθμιστεί χωρίς να κάνουμε και πολλά σπουδαία πράγματα, γιατί πολύ απλά βλέπουν τη σύγκριση. Ξέρετε, είναι η τεχνική του Κιαροσκούρου του Νταβίντσι. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε λευκό ένα πρόσωπο. Κάνετε το περίγραμμά του σκόρου και φαίνεται λευκό. Εδώ εμείς, με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, φαινόμαστε ότι είμαστε μια σούπερ χώρα στην περιοχή, με μια υψηλή σταθερότητα, με μια υψηλή αξιοπιστία, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε κάνει ακριβώς το πρέπον. Δεν έχουμε κάνει και καμία υπέρβαση. Άρα λέω απλώς ότι άμα συνεχίσει έτσι η Τουρκία, μας βοηθάει. Δεν έχει κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, έχει απλώς μια ρητορική, και επειδή εμείς είμαστε του Σοκράτη, ξέρουμε ότι η ρητορική έχει τα όρια της, γιατί είμαστε της μειευτικής. Άρα αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα τι ήταν ακριβώς και τι περιμένουμε από την περίφημη συνάντηση της 14ης Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, από τη στιγμή που έχουμε ένα θέμα πιο πολύ που μπορεί να αγγίξει και τα θέματα Λευκορωσίας, που μπορεί να έχουμε και μια επαφή από τη Ρωσία με τη Λευκορωσία σε αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ, το πιο πιθανό είναι το ΝΑΤΟ να ασχοληθεί πιο πολύ με αυτό το θέμα παρά με αυτό που ελογίζουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, όταν θα κάνουν μια αναφορά, θα πούνε απλώς τα κλασικά: εμείς είμαστε υπέρ των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο, ειδικά οι Αμερικανοί έχουν πάρει θέσεις που είναι βέβαια πολύ πιο κοντά στις ελληνικές, δεν έχουν πια καμία ουδετερότητα, και αυτό είναι σημαντικό γιατί το βλέπουμε και με τις στρατιωτικές ασκήσεις, με τις εξελίξεις, με τις αγορές οπλικών συστημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο πρακτικό δεν περιμένουμε κανένα νέο το οποίο να είναι ούτε ανησυχητικό ούτε ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε όπως πάντα ότι σοβαρές συζητήσεις για το Κυπριακό θα μπορέσουμε να κάνουμε μόνο όταν θα αρχίσει η εξόρυξη του φυσικού αερίου. Άρα όσο πιο πολύ το καθυστερούμε, τόσο πιο πολύ μιλάμε διπλωματικά χωρίς στρατηγικό βάθος, και νομίζω, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι οι περισσότεροι στην Κύπρο ασχολήθηκαν πιο πολύ με τις εκλογές που έγιναν τώρα τέλη Μαΐου. Έλατε. Και αποτελέσματα. Θα δούμε λοιπόν και πώς θα παίξει και η Βουλή. Εγώ είδα απειροελάχιστες διαφοροποιήσεις, που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με έναν πληθυσμό που θεωρεί ότι δεν έχει πρόβλημα και το συζητάμε, παρά με έναν πληθυσμό που θεωρεί ότι έχουμε ένα πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθερό διάλογο με την Τουρκία, γιατί κάθε φορά πετάει, υποτίθεται, μια ιδέα, μια άλλη πρωτοβουλία. Η μία είναι πιο άσχετη από την άλλη, και μετά έχουμε ένα τσούρμα αναλυτών που προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει πει ένας παράλογος τύπος. Αυτό για μένα είναι πιο πολύ στον τομέα της ψυχολογίας παρά της στρατηγικής. Θα πρέπει σε κάποια φάση να το αποδεικνύω. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιγερέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.